Καλησπέρα σας. Το θέμα της εισήγησής μου αφορά στις εξελίξεις που φέρνει μελέτες Noble και Excel στην αρτοστεφανιά παράκαμψη, οι απαραίτητες διαφάνειες, εισαγωγικά. Από το σύνολο των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται στη στεφανιογραφία, το 4-7% από αυτούς εμφανίζουν νόσο στελέχους της αριστερής στεφανιάς αρτηρίας, με στένωση πάνω από 50%. Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν προχωρούμε σε επαναγγείωση σχετίζονται με μεγάλη νοσηρότητα, ενώ η πενταετής θνησιμότητα φτάνει περίπου το 60%. Όσον αφορά τώρα την θεραπευτική αντιμετώπιση, που αφορά τόσο στην νόσο του στελέχους όσο και γενικότερα στην νόσο τριών αγγείων. Ιστορικά το bypass ήταν το ιστορικό gold standard για την αντιμετώπιση, ενώ οι διαδρομικές τεχνικές έχουν φέρει μία μικρότερο χρόνο στη διάρκεια της επέμβασης και λιγότερες επιπλοκές που σχετίζονται με τη βαρύτητα αυτής. Ενώ το Syntax Core και μελέτη Syntax έχουν δώσει κάποιες οδηγίες, κατευθυντήριες οδηγίες στην επιλογή της επέμβασης ή στην διενέργεια PCI με την εκπόνηση του συγκεκριμένου score, δεν υπάρχει κάποιο score που να υπολογίζουμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την επέμβαση το PCI για την περίπτωση που έχουμε νόσο τους στελέχους. Έχουν γίνει την τελευταία δεκαπενταετία αρκετές μελέτες πάνω που ασχολούνται με τη σύγκριση μεταξύ των διαδρομικών τεχνικών και αυτές οι μελέτες εντάθηκαν μετά από την έλευση και των νέων ενδοπροθέσεων σε σχέση με την επέμβαση. Με πιο σημαντική από αυτές τη Syntax, βέβαια και άλλες είναι πολύ γνωστές όπως η Precobat και η Best, για να φτάσουμε στις μελέτες Noble και Excel, οι οποίες ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την όσο του στελέχους. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα από τις μελέτες στην τριετία και στην πενταετία. Πρόκειται για τυχιοποιημένες μελέτες, οι οποίες έχουν ως υπόθεση τιμή κατωτερότητα του PCI έναντι του bypass. Θα δείξουμε σε αυτό το πίνακα κάποια σημαντικά σημεία. Πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το μέγεθος των μελετών, στην Excel περιελήφθηκαν 1.905 ασθενείς από 131 διαφορετικά κέντρα, ενώ 1.200 στην μελέτη Noble. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τα κριτήρια για την επιλογή των ασθενών που συμμετείχαν στις μελέτες και για τον αποκλεισμό τους. Και στις δύο περιπτώσεις συμμετείχαν ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν σταθερή ασταθή στη θάγχη με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου, που όμως δεν εμφάνιζαν αυξημένες τιμές των καρδιακών ενζήμων. Αποκλείστηκαν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε επέμβαση στο παρελθόν. Αποκλείστηκαν ασθενείς για την Όμπλ οι οποίοι είχαν κάποια αλλεργία στην ασπιρίνη, στην κλοπιδογρέλη, στην κλοπιδίνη και αντίστοιχα για την Εξέλα αποκλείστηκαν οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να λάβουν διπλή αντιμοπεδαλαϊκή αγωγή. Ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι τα γεωγραφικά δεδομένα με βάση τα οποία έγινε ο αποκλεισμός των ασθενών που θα συμμετείχαν στις παραπάνω μελέτες. Για την Excel, όσοι ασθενείς είχαν Syntax Score πάνω από 33 αποκλείονταν αυτομάτως από τη μελέτη, ενώ αντίστοιχα για την Noble αποκλείονταν όσοι ασθενείς παρουσίαζαν νόσο εκτεταμένη, δηλαδή και νόσο του στελέχους και πάνω από 3 αγγεία. Ως πρωτογενή καταληκτικά σημεία των εργασιών, για την Excel είχαν διατυπωθεί από την αρχή ο θάνατος, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό, ενώ αντίστοιχα για την Noble ο θάνατος, το εγκεφαλικό, το έμφραγμα του μυοκαρδίου που δεν σχετίζονταν με την επέμβαση αυτήν καθ' αυτή και η ανάγκη για επαναγγείωση σε δεύτερο χρόνο. Και βέβαια αυτές οι μελέτες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα. Η Noble κατέληξε σε κατωτερότητα του PCI έναντι του bypass και αυτό δεν οφείλονταν τόσο στη θνησιμότητα, καθώς ήταν παρόμοια και για τις δύο μελέτες, αλλά στο κομμάτι που αφορούσε στην εμφάνιση εμφραγμάτων του μυοκαρδίου που δεν σχετίζονταν με την επέμβαση, δηλαδή δεν εμφανίζονταν τις πρώτες 30 μέρες μετά από τη μία ή την άλλη τεχνική. Και βέβαια πολύ μεγάλη διαφορά στην ανάγκη για επαναλαμβανόμενη επαναγγείωση. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη Excel κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις που η ανατομική περιπλοκότητα είναι χαμηλή ή μέτρια, δεν είναι κατώτερες οι διαδρομικές τεχνικές σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο, θεωρώντας πάλι ως καταληκτικά σημεία το θάνατο, το εγκεφαλικό
και το έμφραγμα του μυοκαρδίου στην πενταετία αυτά τα αποτελέσματα. Και φτάνουμε σε αυτό το πίνακα που είναι πολύ σημαντικός για τη σύγκριση. Βλέπουμε στο πάνω διάγραμμα ότι για τη μελέτη Νόμπλ, σε αυτούς τους πίνακες και στους δύο συγκρίνονται τα μείζωνα δυσμενή καρδιακά και εγκεφαλικά συμβάματα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται ο θάνατος, υπολογίζονται όλα τα άλλα συμβάματα. Βλέπουμε έτσι για την Νόμπλ ότι στην πρώτη περίοδο, μέχρι και τον ένα χρόνο, οριακά το bypass υπολείπεται σε σχέση με το PCI. Βλέπουμε όμως ότι μετά από το χρόνο αρχίζει να υπάρχει μια αντίστροφη ροή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόκληση και καταλήγουμε στην πενταετία να έχουμε μείζωνα συμβάματα για το PCI στο 28%, έναντι 18% για το bypass, γεγονός το οποίο στηρίχθηκε και το συμπέρασμα της μελέτης, όπου έδειχνε την κατωτερότητα του PCI. Από την άλλη πλευρά, για τη μελέτη Excel, βλέπουμε ότι το πρώτο διάστημα, και ειδικά την περιεγχειρητική περίοδο, έχουμε πολύ περισσότερα συμβάματα για την επέμβαση. Και αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε. Είναι διαφορετικός ο ορισμός που δίνεται στο έμφραγμα του μυοκαρδίου μεταξύ των δύο μελετών. Βλέπουμε μετά στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα πλατό και βλέπουμε ότι οι διαφορές στην τριετία το bypass έχει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το PCI, αλλά δεν φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα στην πενταετία, όπου πλέον η θνησιμότητα είναι για τις διαδρομικές τεχνικές στο 22% έναντι 19% για το bypass. Και όσον αφορά τα συμβάματα, είναι όσον αφορά την ανάγκη για επαναγείωση, που το μελέτησε και Excel σε δεύτερο χρόνο στην πενταετία, είναι 17% για το PCI, έναντι 10% για το bypass, κάτι το οποίο σε εμάς μπορεί να ακούγεται σημαντικό, αλλά δεν θεωρήθηκε σημαντικό για τους ερευνητές της Excel. Εδώ πέρα βλέπουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες τις ευρωπαϊκές και καλύτερα να δούμε την επόμενη διαφάνεια που τα βλέπουμε συγκριτικά. Βλέπουμε τις ευρωπαϊκές και τις αμερικάνικες. Βλέπουμε ότι το bypass έχει ένδειξη κλάσος 1 σε όλες τις περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι για σύνταξη score πάνω από 32, και τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις αμερικάνικες, η τάξη της πρότασης από τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι 3. Για τις περιπτώσεις που έχουμε σύνταξη score από 23 έως 32, είναι 2α για τις ευρωπαϊκές, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, έναντι 2β για τις αμερικάνικες. Ενώ βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι γενικά είναι πιο επιφυλακτικοί στην χρήση του PCI για την αντιμετώπιση ενός του τελέχους, καθώς ακόμα και για σύνταξη score κάτω από 22, ενώ οι Ευρωπαίοι δίνουν ότι είναι της κλάσεως 1, οι Αμερικάνοι δίνουν 2α. Να περάσουμε λίγο σε κάποια πράγματα που αφορούν οικονομικούς παράγοντες. Πρόκειται για μια αγορά η οποία είναι 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Αμερική. Σε πρώτη φάση, το κόστος από την επέμβαση είναι μεγαλύτερο. Υπολογίστηκε περίπου 10.000 δολάρια αν υπολογιστούν όλα τα έξοδα του χειρουργείου. Αλλά στη συνέχεια, σε μελέτες που έγιναν στην πενταετία, φάνηκε ότι το κόστος ήταν μεγαλύτερο για τις διαδρομικές τεχνικές, καθώς ήταν μεγαλύτερη ανάγκη για επαναλαμβανόμενες νοσηλίες και για εκ νέου ανάγκη για επαναγκαίωση. Να αναφερθούμε σε κάποιες απόψεις. Ο Χόλμς από τη Μάγιο Κλίνικ, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, θεωρεί ότι το ποσοστό της μη κατωτερότητας ήταν πολύ φιλελεύθερο και έφτανε στα όρια της μεροληψίας υπέρ της Excel, υπέρ του PCI στη μελέτη Excel. Ενώ γενικά, αν και επεμβατικός καρδιολόγος, θεωρεί ότι η νόσος του στελέχους αφορά περισσότερο, τους χειρουργούς. Ωστόσο, είναι μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τόσο μεγάλο χειρουργείο. Μία άλλη άποψη ενός πνευματικού καρδιολόγου επίσης λέει ότι την τελευταία 15 ετία έχουν αλλάξει 3 βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα υπολογίζουμε σε κάθε συζήτηση. Ένα είναι ότι έχουμε πλέον καινούργια stent, τα οποία έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά, όπως δείχνουν μελέτες, σχέση με τα προηγούμενα. Από την πρώτη γενιά stent περάσαμε στη δεύτερη. Ότι πλέον υπολογίζονται και άλλα κλινικά χαρακτηριστικά και υπολογίζονται και οι προθέσεις και οι επιλογές του ασθενούς σε μεγαλύτερο βαθμό. Και τρίτο, ότι πλέον η ανάπτυξη των εργαλείων και των ενδοπροθέσεων στηρίζονται και στην ανάλυση ανατομικών χαρακτηριστικών, τα οποία
έχουν δώσει δυνατότητα για περισσότερα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο Χάρολντ Λαζάρ, καρδιοχειρουργός, τονίζει ότι και με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικής, η νόσος του στελέχου και η νόσος τριών αγγείων είναι καθαρά χειρουργική, χρήζει καθαρά χειρουργικής αντιμετώπισης. Και μάλιστα δεν μένει μόνο σε αυτό. Τονίζει ότι και οι ίδιοι οι χειρουργοί θα πρέπει να επαγρυπνούν και να ελέγχουν τις όλες διαδικασίες με σκοπό να μην έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό επεμβάσεων για επαναγγείωση, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για τους ασθενείς. Σε αυτή τη μελέτη στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες, ο κύριος Κασίμης και ο κύριος Κρασόπουλος, βλέπουμε, τονίζουν ότι έχουν αλλάξει και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τονίζουν τη σημασία της ομάδας για τη λήψη αποφάσεων. Φαίνεται ότι η αλλαγή στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διπλή αντιμοπιταλική αγωγή επίσης συνδέεται με λιγότερα συμβάματα την περιχειρητική περίοδο για το χειρουργείο, κάτι που το καθιστά πιο ασφαλές. Και συμπερασματικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο με βάση την Excel και την Noble σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Βέβαια, στα επόμενα χρόνια αυτές συνεχίζονται. Θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα που θα μας δείξουν στο long term την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο ανατομικά χαρακτηριστικά όσο και το συνολικό φορτίο της νόσου. Από ό,τι φαίνεται, όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος παρακολούθησης, τόσο αυξάνονται τα περιστατικά με ανάγκη επαναγγείωση στις διαδρομικές τεχνικές. Οι υβριδικές τεχνικές είναι για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ειδικότερα αυτών των ασθενών που δεν είναι κατάλληλοι ή υπάρχει μεγάλο αυξημένος κίνδυνος για μια μεγάλη επέμβαση, αρχίζουν να επεκτείνονται όλο ένα και περισσότερο και να δίνουν κάποιες λύσεις. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η ενίσχυση του ρόλου της Heart Team, της ομάδας καρδιάς, προκειμένου να καταλήγουμε σωστές αποφάσεις σε κάθε στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Κίζας προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι προτιμότερο, η αγκιοπλαστική ή το χειρουργείο στην νόσο του στελέχους. Αυτά που σας είπε μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Το ερέθνο μου το έδωσε ο κύριος Αργυρίου, κοίταξα λίγο περισσότερο και αυτά που θα σας πω νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2019 το BBC σε μια εκπομπή νυχτερινή παρουσίασε μια έρευνα όπου ο δημοσιογράφος διαπίστωσε ότι στην Excel μελέτη είχαν αποκριβεί από το σκέλος της αγκιοπλαστικής θάνατη και μυοκαρδιακά εμφράγματα. Όπως επίσης και ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ισχυρά προστατευόμενοι από συγκεκριμένη εταιρεία που είχε συμφέρον οικονομικό. Μετά από αυτή τη μελέτη και πολύ σύντομα, προκλητικά σύντομα, η Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία απέσυρε την ένδειξη για την αντιμετώπιση της νόσου του στελέχους, τουλάχιστον του χαμηλού κινδύνου ασθενής. Τι λέει αυτό? Αυτό για μένα λέει ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε όσο μπορούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να ξεχωρίζουμε τι είναι το πιο καλό για τον άρρωστο. Το πιο καλό για τον άρρωστο δεν είναι αυτό πάντοτε που μας προσφέρει η εταιρεία, διότι η κάθε εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για ένα προϊόν το οποίο βγάζει. Και προφανώς θα πρέπει αυτά τα δισεκατομμύρια από κάπου να βγουν. Για τις διαδερμικές βαλβίδες στη Μητροειδή, το 2017, σε όλη την Αμερική είχαν επενδυθεί 130 δισεκατομμύρια δολάρια για έρευνα. Αυτά από κάπου πρέπει να βγουν αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πόσο είναι το ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδος. 130 δισεκατομμύρια, ηλικιώδες ποσό. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να βγουν. Και είναι προφανές ότι οι εταιρείες, ακόμα και οι φαρμακευτικές, όχι μόνο των υλικών, ένα σημαντικό ποσοστό είναι για να προωθούν και να διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Όχι στα κόστη των μελετών και της έρευνας για την εξέλιξη των προϊόντων αυτών. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα εμείς οι καρδιοχειρουργοί που χρησιμοποιούμε κατά ανάγκη διάφορα υλικά στις επιλογές μας και τελικά στην επιλογή που θα οδηγήσουμε τον άρρωστο. Ευχαριστώ. Κύριε Αργυρίου, αν θέλει να πει τίποτα. Είπα καλά αυτά που μου είπατε? Το
ΑΕΠ είναι 155 δίσκοι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω όμως και οι δύο μελέτες ήταν χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένες εταιρείες, Μεντρόν και Κάμποτ. Και αυτό έχουν κατηγορηθεί, ας πούμε, και κάθε μέρα στα κανάλια βγαίνουν για αυτές τις μελέτες. Και επίσης κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση σε αυτές τις δύο μελέτες, νομίζω ότι το ανέφερες κάποια στιγμή, είναι ότι διαφωνήσανε και στον ορισμό του εμφράγματος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πόσο πιο βασικό πράγμα είναι το έμφραγμα, δεν ξέρουμε τι πράγμα. Διαφωνήσανε. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τελείωσε το session το δικό μας. Η συγκέντρωση η δική μας, συγγνώμη να μιλάμε ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες.